καλέσουμε να πάρετε το γραφείο για να το παραδώσετε. Τι λέτε? Εσείς πάντως επί των ημερών σας θυμάμαι η Θεσσαλονίκη είχε. Όχι, κάνω λάθος. Αστείο. Λοιπόν, να καλέσω τον κύριο Παναγιώτη Αναγνωσταρά, τον Δήμαρχο Ναυπλίων, που δεν ξέρω, νομίζω επανεξελέγει έτσι, κάτι τέτοιο νομίζω. Είναι εδώ ο κύριος Αναγνωσταράς. Γεια σας. Έχετε επανεκλεγεί, έτσι δεν είναι? Συγχαρητήρια εκ νέου. Να πάρετε το βραβείο λοιπόν. Δεν πειράζει με τους φωτογράφους. Πού είναι ο Κυριακίδης, βρε παιδιά? Πού είναι ο Κυριακίδης? Κρατήστε το μικρόφωνο να πείτε δύο κουβεντούλες. Ελάτε μου για τις φωτογραφίες. Καταρχάς θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την τιμή που μας κάνατε και βέβαια να ευχαριστήσω το κοινό που προτίμησε την πόλη του Ναυπλίου. Μία πόλη η οποία την πλήκησε ο Θεός, την οποία πλήκησε ο Θεός με απίστευτη φυσική ομορφιά, αλλά και η ιστορία όμως έχει αφήσει πάντα στα αποτυπώματά της. Κάνοντας μια βόλτα στην πόλη του Ναυπλίου, κάνεις μια βόλτα στο παρελθόν, στην ιστορία. Σε σημαντικές τέτοιες σελίδες της ιστορίας μας. Σας ευχαριστώ. Καθίστε να το δείτε. Σας καλούμε να το επισκεφτείτε. Είναι πανέμορφη πόλη, φιλική, φιλόξενη. Και οι επιχειρηματίες μας, αλλά και ο κόσμος, προσέχουν τους επισκέπτες. Και βέβαια, με βάση την πόλη του Ναυπλίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ευρύτερη περιοχή, να σύν, την Νέα Τρίνθα, τη Μηδέα, την Επίδαυρο. Με βάση λοιπόν τον Ναύπλιο, μπορείτε να δείτε πολλά πράγματα στην αργολίδα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σας πω ότι σύμφωνα με τη μυθολογία, ο γιος του Ποσειδώνα, ο Ναύπλιος, είναι αυτός που έκτισε τον Ναύπλιο και έτσι πήρε και την ονομασία Ναύπλιο. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ήταν η πρώτη πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους, 1828-1830. Ο Καποδίστριας εκεί δολοφονήθηκε. Να πω επίσης, κάτι πολύ σημαντικό, ότι το βράδυ έχει πάρα πολλά νυχτολούλουδα. Και όλο το Ναύπλιο όχι μόνο σχομυρίζει, μιλάμε για κάτι το απίστευτο, να πούμε και κάτι ρομαντικό. Και την ημέρα που καμβίλια συμπληρώνει ο πρόεδρος, έχετε απόλυτο δίκιο. Και ίσως δύο στοιχεία, ένα που αφορά στο Μπούρτζι, που ήταν κέντρο άμυνας των Ελλήνων κατά την επιδρομή του Ιμπραήμ. Να λέμε και λίγα στοιχεία, έτσι, να μην φεύγουμε έτσι από εδώ, μην νομίζετε ότι θα σας αφήσω να φύγετε έτσι. Και για την Ακροναυπλία, όπου φυσικά είναι γνωστή φυλακή του Κολοκοτρώνη, του Γέρου του Μωριά και αργότερα φυλακίστηκε εκεί και ο Πετρόπης Μαυρομιχάλης, έτσι, για να μην τα περνάμε επιδερμικά. Θέλετε να πείτε κάτι? Δώσα την ευκαιρία για το Μπούρτζι και μια και εδώ ο υπουργός μας και η Υπουργία, να δούμε το θέμα του Μπούρτζι. Να το συντηρήσουμε καταρχάς και μετά να το αξιοποιήσουμε. Δεν θα φύγει έτσι, θα το κρατάμε εδώ, μην είστε μαθαίες, θα το κρατάμε να το ταλαιπωρούμε. Λοιπόν, θα είστε καλά. Πάμε να δούμε τώρα τον επόμενο προορισμό, μάλλον την επόμενη βράβευση, αφορά στους δημοφιλέστερους παραθαλάσσιους προορισμούς και θα καλέσω τον πρόεδρο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, τον κύριο Γιώργο Τσακίρη. Κάντε ένα χειροκρότημα, κάπως να σπάμε την ορολογία της ατμόσφαιρας. Να είναι ευχάριστα εδώ, όχι τιμωρία. Καλησπέρα. Υποψήφι. Πάμε να τους δούμε. Έτοιμος. Θέλετε να τους πείτε εσείς? Κρήτη, Λευκάδα, Σάμος, Σαντορίνη, Χαλκιδική. Ωραία. Εσείς αλήθεια από πού είστε? Από τη Σάμος. Μη μου λέτε. Είναι όμορφη Σάμος. Καταπληκτική. Ναι. Τότε ας ανοίξει το φάκελο να δούμε ποιος προορισμός βέβαια. Σάμος. Αυτό ήταν πολύ σύγκριση. Δεν ήταν αισθημένο, σας δίνω τον λόγο της τιμής μου. Γιατί γελάτε, σας φάνηκε αισθημένο? Όχι, προς Θεού. Λοιπόν, να παρακαλέσω τον κύριο Μιχάλη Τοανόγλου, Διευθυντή του Οργανισμού Τουρισμού της Νομαρχίας της Σάμου, να έρθει να παραλάβει το βραβείο. Να τον ακούσουμε, να δούμε αν έχει κάτι να προσθέσει, κάτι να μας πει.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ μέρους του νομάτη μας τον κύριο Κάρλο, ο οποίος δεν αδυνατούσε να παρευρεθεί στην εκδήλωση. Και οπωσδήποτε να ευχαριστήσω εγώ προσωπικά, προσωπώντας τον νομό, όταν διευθυντής του οργανισμού τουρισμού. Μιλάμε για έναν προορισμό τη Σάμου που απαρτίζεται από ένα σύνολο νησιών τη Σάμου και την περιοχή του Σκούρνου. Κάνοντας μια προσπάθεια τα τελευταία δύο χρόνια με έναν οργανισμό που συντηρίζουν οι φορείς του τόπου και όλος ο κόσμος, έχει γίνει μια σημαντική προσπάθεια, την οποία συνεχίζουμε και τώρα. Και πραγματικά ευχαριστούμε όσους ψηφίσανε το νησί μας και το νομό μας. Και ευχόμαστε σύντομα να δούμε πολλούς από εσάς κοντά μας, στη Σάμο, στην Ικαρία και στους Κούρνους. Να σας πω, εμάς μας δυσκολεύει πάρα πολύ η πρόσβαση από τη Σάμο στην Ικαρία. Μόνιμα εκεί πέρα γίνεται χαμός στο μέλλον. Τι θα γίνει, μπορούμε να πούμε κάτι στον Ποσειδώνα. Δυστυχώς το αυτοκλειδικό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Κάνουμε κάποιες προσπάθειες, έχουν γίνει αρκετές εισηγήσεις. Ελπίζουμε σύντομα να υπάρξουν λύσεις με την υποστήριξη του. Έχετε και καθημερινή επαφή με τα Δωδεκάνησα το καλοκαίρι. Κάποια οποία δυστυχώς αδυνατεί τα τελευταία χρόνια. Έχει γίνει μια εισήγηση να υπάρξει μια σύνδεση με την ΚΟ στο πόλη κομμάτι τη Δωδεκανήσου με τη Σάμο. Ελπίζουμε σύντομα να υπάρξει κάποιο νέο πάνω στο πράγμα. Και εμείς και κάποιοι από τη Θεσσαλονίκη να έρχεται κατά εκεί. Το λέω τώρα που το ακούει. Υπάρχει μια γραμμή η οποία δυστυχώς ακούει. Κάτι από τη Θεσσαλονίκη να πάει. Όσο το διαγωνισμό που έγινε από ό,τι άκουσα δεν υπήρξε ενδιαφέρον για τη γραμμή. Δεν υπήρξε, ναι, γιατί είναι μόνο αυτά. Ευχαριστούμε πάντως. Τι θέλει η Υπουργέ να μας βάλουν μια γραμμούλα από Θεσσαλονίκη να πηγαίνουμε κι εμείς κάπου. Πρέπει να κατεβαίνουμε Αθήνα Πειραιά κάθε φορά. Εύχομαι τα καλύτερα για τη Σάμο, την αγαπώ ιδιαίτερα. Να προσθέσω ένα-δύο πραγματάκια, να πούμε ότι σύμφωνα με τη μυθολογία εκεί γεννήθηκε η Ήρα, άρα υπάρχει το Ηραίον. Να πω επίσης ότι πρόσφατα διαβάσαμε στη New York Post για τη Σάμο, την Πάτμο και την Αμοργό την εξαιρετική έκφραση «Διαμάντια που δεν έχουν αλλοιωθεί». Αυτά λοιπόν είναι σημαντικά για μας και βεβαίως να μην ξεχάσω τον Καριωτάκη. Είπα ότι πρέπει να είμαστε και λίγο ρομαντικοί εδώ, που λέει σε ένα ποίημά του «Θα πιω σαμιώτικο κρασί», έτσι. Νομίζω όλοι το ξέρουν πια Καριωτάκη, λίγο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Μου γράφουν ότι πρέπει να αποχωρήσω από τη σκηνή, διότι θα θαυμάσετε τα παιδιά με τις υπέροχες παραδοσιακές τους στολές, το Λύκειο Ελληνίδων, νομίζω από τα μοναδικά, τόσα χωριά έχω γυρίσει, είναι σπάνιοι χορευτές και πραγματικά ξέρετε να τους απολαύσετε, και εγώ μαζί σας.